Αυτό είναι το βίντεο που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας της ακροαματικής διαδικασίας της υπόθεσης Γιακουμάκη στο μονομελές πλημελιο δικείο Ιωαννίνων. Γεια σου Κώστα! Γεια σε Ελλάδα! Κατά τη διάρκεια του βίντεο, το οποίο φαίνεται να έχει τραβήξει ο ίδιος ο Βαγγέλης, εμφανίζεται ο άτυχος σπουδαστής να διασκεδάζει με τους άλλους κριτικούς, οι οποίοι κατηγορούνται για από κοινού και κατ' εξακολούθηση επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος του Ρεθεμιώτη, φοιτητή της Γαλακτοκομικής Σχολής. Γεια σου. Υπενθυμίζεται ότι χθες ολοκληρώθηκε η ακροαματική διαδικασία στο μονομελές πλημελιο δικείο Ιωαννίνων, με το δικαστήριο να διακόπτει για τις 25 Ιουνίου, οπότε και αναμένεται η αγόρευση του εισαγγελέα, καθώς και η πρότασή του για τους 9 κατηγορούμενους. Ευχόμαστε απλά να τελειώσει, περιμένουμε εμπιστοσύνη την απόφαση της δικαιοσύνης και να αποδοθούν τα το κέσσερα στο κέσσερα. Αξίζει να σημειωθεί πως οι κατηγορούμενοι δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν είναι απαραίτητη αυτή η παρουσία των κατηγορουμένων και δεν τη διάταξε. Στον αντίποδα η οικογένεια του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Οι γονείς του αδικοχαμένου Ρεθεμιώτη φοιτητή έχουν παραβρεθεί σε όλες τις συνεδριάσεις του μονομελούς πλημελιοδικείου Ιωαννίνων, περιμένοντας τη δικαίωση. Υποφέρουν, η λιγότερη έκφραση.